Βλέπουμε λοιπόν ότι στις γενικές επισημάνσεις για τα ταξίδια έχουμε κρατήσεις αλλά και check-in online. Δεν είναι κάτι διαφορετικό αυτό, γιατί ήδη οι περισσότεροι πολίτες ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Χρήση μάσκας, έλεγχος με αποστάσεις και θερμομέτρηση από τους επιβατικούς σταθμούς. Θα πρέπει να απομακρυνθούν οι πάγοι και τα τραπέζια και λιγότεροι επιβάτες σε λεωφορεία, πλοία και τρένα. Υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς τα αεροπλάνα, την οποία θα την πούμε. Mm-hmm. Αντισηπτικά διαλύματα παντού, χωρίς τρόφιμα και ποτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ένα σνακ θα δείτε στις πτήσεις. Τα καταστήματα duty free εξυπηρετούν με σημεία στάσης, όπου θα επιτρέπεται σε συγκεκριμένα σημεία να σταματούν οι επιβάτες, υπηρεσίες ιχνηλάτησης και προειδοποιητικά μηνύματα μέσω εφαρμογών. Εξαερισμός καμπίνας με νοσοκομιακού τύπου φίλτρα στα αεροπλάνα και διαμόρφωση προστασίας στην καμπίνα. Και νομίζω ότι θα σταθούμε λίγο, Κατερίνα, στο κομμάτι των αεροσκαφών, γιατί ακουγόταν όλο αυτό το διάστημα ότι θα υπήρχαν κενές θέσεις. Όμως, πάρα πολλές από τις αεροπορικές εταιρείες ανά τον κόσμο, μπορώ να πω ότι είναι σχεδόν στο σύνολό τους, είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, λέγοντας ότι δεν μπορούν να είναι κερδοφόρες πτήσεις που πετούν με το 60 ή το 50% των επιβατών. Επομένως, ναυάγησε αυτή η προοπτική και έχουμε νέα δεδομένα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που προτείνεται είναι ότι θεωρείται υποχρεωτική η μάσκα και τα γάντια εντός της καμπίνας των αεροσκαφών. Όμως θα δούμε και δύο φωτογραφίες που προτείνονται από κάποιες αεροπορικές εταιρείες χωρίς να συνιστώνται. Δηλαδή δεν είναι αυτό ένα δεδομένο, όμως εδώ βλέπουμε, ας πούμε, μία πρόταση για plexiglass που θα τοποθετηθούν στα καθίσματα μέσα στην καμπίνα ενός αεροσκάφους και βεβαίως οι αεροσυνοδοί με ειδικό εξοπλισμό προστασίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι ακόμα και αν υπάρχουν στα αεροσκάφη plexiglass, θα πρέπει οι επιβάτες να φορούν μάσκα αλλά και γάντια κατά τη διάρκεια της αεροπορικής πτήσης. Υπάρχει και μια δεύτερη πρόταση που είναι αυτή εδώ, με βάση το γράφημα του συναδέλφου του Μιχάλη του Παραβολιάση, δηλαδή η μεσαία θέση να είναι ανάποδα σε σχέση με τις άλλες δύο, έτσι ώστε να μην υπάρχει επαφή ανάμεσα στους δύο επιβάτες. Και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί plexiglass. Αυτές είναι δύο προτάσεις που προτείνονται από πολλές αεροπορικές εταιρείες. Όμως αυτή τη στιγμή, και αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάβει το πράσινο φως στις αεροπορικές εταιρείες να ταξιδεύουν με το σύνολο των επιβατών, δηλαδή αν ένα Airbus A320 έχει 151 επιβάτες, θα μπορούν να ταξιδέψουν 151 επιβάτες από την Αγγλία, από το Λονδίνο στο Ηράκλειο. Όμως υπάρχουν πολλές αεροπορικές εταιρείες που, θέλοντας να τονώσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ακολουθούν αυτές τις δύο φωτογραφίες τις οποίες είδαμε.